Στο χώρο των Ρίχτερ εξακολουθεί να κινείται η Κρήτη. Δεν έχει σταματήσει καθόλου να τρεμίζει και αυτό μας φοβίζει. Το μεσημέρι της Δευτέρας δίδυμος σεισμός αναστάτωσε το νησί. 13 λεπτά πριν από τις 3 το μεσημέρι, σεισμική δόνηση 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε 13 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου, ενώ ακολούθησε 6 λεπτά μετά μια νέα δόνηση της τάξης των 3,6 βαθμών στην ίδια περιοχή. Η σεισμική δραστηριότητα που παρατηρούμε τα τελευταία 24 ώρα δεν είναι κάτι το οποίο μας ξενίζει. Η συγκεκριμένη περιοχή που εντοπίζεται στα όρια του Δήμου Χερσονήσου ήταν το επίκεντρο κενός ακόμη σεισμού που καταγράφηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα και σήκωσε το Ηράκλειο στο πόδι. Τα τελευταία 2 χρόνια όλος ο ελλαδικός χώρος είναι σε μια έξαρση σεισμική και συνεπώς τέτοιοι σεισμοί δεν είναι παράξενο να γίνονται. Τα ξημερώματα, σεισμική δόνηση 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νότια της Άρβης. Ουσιαστικά στο επίκεντρο που είχαμε το σεισμό περίπου τον 6 Ρίχτερ πριν από μερικές μέρες, έχουμε χάσει πλέον και τον μπούσουλα με τους σεισμούς, να το θυμόμαστε. Άρα θεωρείται ένας μετασεισμός ουσιαστικά εκείνου του σεισμού και ο άλλος σεισμός πάλι στο Αρκαλοχώρι, στην ευρύτερη περιοχή. Άρα είναι μέσα στις φυσικές ακολουθίες μετασεισμικές που περιμέναμε από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς. Το τελευταίο 24ωρο περισσότερες από 40 είναι οι σεισμικές δονήσεις που έχουν καταγραφεί από τους σεισμογράφους. Δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί, γιατί υπάρχει μια περιραίους ατμόσφαιρα ότι ίσως αυτά να προετοιμάζουν ένα πολύ μεγαλύτερο. Όχι, δεν έχουμε εμείς ενδείξεις, τουλάχιστον από όσο εγώ μπορούμε να είμαι σε θέση να ξέρω, δεν έχουμε ενδείξεις ότι σε μια περιοχή επίκειται κάποιος ισχυρός μεγάλος σεισμός. Το ότι μπορεί όμως να γίνουν σεισμοί αντίστοιχων μεγεθών κοντά στα 6 σε πάρα πολλές περιοχές άλλες του ελλαδικού χώρου μπορεί να γίνουν. Και απλά αυτά όλα συμπυκνώνονται τώρα σε μια μικρή χρονική περίοδο από ό,τι το συνηθισμένο που έχουμε, ας πούμε, σε δεκαετίες μέσα να βλέπουμε αυτούς τους σεισμούς. Στατιστικά λέγαμε ότι κάθε χρόνο, ας πούμε, στην Ελλάδα είχαμε περίπου 1 με 2 σεισμούς στα 6 Ρίχτερ και τώρα έχουμε 2 σεισμούς σε ένα μήνα μέσα, ας πούμε, μόνο στην Νότια Κρήτη χωρίς τους υπόλοιπους. Αυτό σημαίνει αυτή η έξαρση, έτσι. Δεν σημαίνει κάτι άλλο ενδεχομένως πιο επικίνδυνο. Τουλάχιστον δεν έχουμε δεδομένα για να πούμε κάτι τέτοιο.